ζητώ συγγνώμη από τα θύματά μου και τις οικογένειές τους που καταχράστηκαν την ιατρική ιδιότητα. Νέο σοκ στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου και οργή στα θύματά του προκαλεί δημόσια συγγνώμη του 55χρονου γιατρού, ο οποίος αποχώρησε ελεύθερος χθες από το δικαστικό μέγαρο της Νεάπολης. Όπως έκανε και στην απολογία του, ο κατηγορούμενος γιατρός ομολογεί ένα μέρος των πράξεων που του αποδίδονται, δηλώνοντας μετανιωμένος αλλά και δικαιωμένος από την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως. Νιώθω αλαθρωμένος γιατί τιμωρούμε όπως πρέπει. Και σαν άνθρωπος της Εκκλησίας λυπάμαι, αν και είχα εξομολογηθεί, αλλά τώρα μου έφυγε ένα βάρος. Θεωρεί ότι υπήρχε συνένεση από την πλευρά τους και πιστεύω ότι θα διευκρινιστούν όλα αυτά κατά την ανακριτική διαδικασία. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς η απολογία του εξελίχθηκε με βάση την αρχική ποινική δίωξη, στην οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί οι νεότερες καταθέσεις των θυμάτων του που εμφανίζονται στις αρχές για να καταγγείλουν και άλλα περιστατικά, όπως έγινε χθες με δύο ακόμη κοπέλες που προσήλθαν στο γραφείο του ανακριτή. Να τολμήσουν όταν κάποιος τις υποβάλλει σε τέτοιες διαδικασίες, θα πρέπει να αντιδρούν, στεναρά. Δεν ευθύνονται αυτές για τις ορέξεις ή οδήποτε. Επιβεβλημένο, θα πρέπει να το κάνουν εκείνες προκειμένου να βρουν τη λύτρωσή τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βρουν τη λύτρωση. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις πρόκειται για νεαρές κοπέλες που έπεσαν θύματα των αρρωστημένων ορέξεων του 55χρονου γιατρού πριν από περίπου ένα μήνα. Την ίδια στιγμή, η δικηγόρος Μαρίνα Παναγιωτάκη κατέθεται στις αρχές στοιχεία για τις καταγγελίες συνολικά 6 γυναικών, οι οποίες δηλώνουν παράσταση πολιτικής αγωγής και ζητούν να εκδοθεί διάταξη ώστε να δημοσιοποιηθούν φωτογραφίες και τα στοιχεία της ταυτότητάς του με στόχο την προστασία των υπόλοιπων πολιτών. Θα αιτηθούμε να είναι η διαδικασία και κλεισμένων των θυρών. Επομένως, δεν έχουν κάτι να φοβηθούν όλες αυτές οι κοπέλες. Κανείς δεν θα μπορέσει να βρει τα στοιχεία τους, ούτε θα φωτογραφηθούν, ούτε κατ' όνομα, ούτε στην όψη. Κατά συνέπεια είναι η μόνη διέξοδος και η μόνη λύση και έτσι να βοηθηθούν και οι υπόλοιπες κοπέλες να βρουν το σθένος και να προσέλθουν στον ανακριτή.